Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να προσθέσω στο επίπεδο των απαιτήσεων τίποτε από αυτά που ο κύριος Λιμβαίος παρουσίασε πολύ συνοπτικά με βάση το τι ισχύει στην Ευρώπη, τι ισχύει εδώ, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, πώς το θέλουμε για τους αναπήρους. Και δεν έχω και κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις των προλαλησάντων Πριτάνεων και του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας. Απλώς θέλω λίγο να μας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Θα ήμουν πολύ χαρούμενη αν μία μέρα σε μία τέτοια συνεδρίαση ερχόταν κάποιος από την πολιτεία και έλεγε: για αυτό το κομμάτι του προγράμματος του Εθνικού για τους Αναπήρους έχουμε αυτά τα λεφτά. Για εκείνο το κομμάτι έχουμε αυτά τα λεφτά. Για εκείνο υπάρχουν αυτά τα χρήματα και θα κατανεμηθούν έτσι. Έχουμε αυτές τις προθεσμίες για να το πετύχουμε. Γιατί το λέω αυτό? Έχω μια ερώτηση ικανή, θα απαντηθεί από το αρμοδίος από τον Υπουργό την Παρασκευή. Δεν θα σας κουράσω. Σας λέω μόνο ενδεικτικά ένα πράγμα. Όταν προσπαθείς να καλύψεις κενά και ελλείψεις τόσων χρόνων, μα τόσων χρόνων, όταν έχεις αφήσει το ζήτημα να εξελιχθεί σε μια πληγή στη χώρα και σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, νοοτροπίας και αντίληψης, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που έχει κάνει το αναπηρικό κίνημα, και όχι πάντα βοηθούμενο από την πολιτεία, αναρωτιέμαι, άκουγα ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πολύ καλά γίνεται, υπάρχει και οδηγός, υπάρχει και τρόπος να προσανατολιστούν οι τυφλοί και εν πάση περιπτώσει να έχουν κάθε μορφής βοήθεια. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι, στη σχολή τυφλών, στην Καλλιθέα, δεν υπάρχει μισθός ανάλογος χάρτης. Λείπουν τα θεμελιώδη αναλώσιμα. Πώς σας το πω, αναλώσιμα. Όταν σας λέω αναλώσιμα, σας μιλάω για αναλώσιμα. Αν σας πάω δε στο γαλάτσι, με βάση την αντίληψη για την αποκατάσταση, την επαγγελματική ανθρώπων που δεν έχουν κυριολεκτικά στον ηλιομήρα παρά μόνο τη δουλειά τους, μα παρά μόνο τη δουλειά τους, θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι τηλεκαταρτίζονται χωρίς να έχουν λάπτοπ και δωρεάν ίντερνετ. Ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύονται επαγγελματικά σε επαγγελματική εκπαίδευση, για να βρουν άμεση αποκατάσταση στην αγιογραφία. Λίγο κάποιος από εσάς, από όλους μας, να έχει ρίξει μια ματιά, πείτε μου τι τύχη έχουν όσα αγιογράφοι οι άνθρωποι αυτοί, και σας το λέει χριστιανοί ορθόδοξοι, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι. Λοιπόν, τι τύχη έχουν όταν από το τελευταίο μοναστήρι μέχρι το Άγιον Όρος έχει e-shop στο ίντερνετ. Αυτοί δηλαδή πού θα πουλήσουν τις δουλειές τους για να αποζήσουν από αυτό εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό? Δείγμα δε της προσέγγισης η οποία είναι, θα έλεγα, ανεπιφύλακτα μεταξικό πρόσημο ως αντίληψη του τι είναι αγαθό και τι είναι σωστό και πρέπει να γίνει για τους αναπήρους. Είναι δυνατόν να καλύπτονται ασφαλιστικά οι άνθρωποι, για παράδειγμα, στο επαγγελματικό αυτό η ΕΚ, μόνο για όσους σπουδάζουν για να είναι χωρίς ασφάλιση τους 3 μήνες του καλοκαιριού, στις διακοπές, τις εκπαιδευτικές, να μένουν ακάλυπτοι ασφαλιστικά? Και τι δουλεύουν και θα πληρώσουν ασφάλιση? Η προσβασιμότητα, ακόμα και σε ένα σχολείο που είναι τέλειο για να συμπεριλάβει παιδιά ανάπηρα, εξαρτάται και από τις συνθήκες που υπάρχουν στο σπίτι. Άρα, αν δεν αλλάξει η θεώρηση να γίνει απολύτως λαϊκή στη βάση της για τα προβλήματα, τα εξαιρετικά που μπορεί να έχουν, άρα απαιτούν και εξαιρετικές λύσεις τα άτομα με αναπηρία. Πώς θα πει κάποιος ότι είναι πολύ ωραίο? Δεν είναι άσχημο να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο υγείας. Αλλά το εθνικό σχέδιο υγείας πρέπει να είναι υλοποιήσιμο. Και δυστυχώς, όταν φτάσουμε να μιλάμε για υλοποιήσιμο και έχουμε δει ότι μέρος από την εκπαίδευση, μέρος από την αποκατάσταση, τίνει να γίνει το σύνολο σε ιδιωτικά χέρια. Μα σε ιδιωτικά χέρια. Εδώ κόβεται η αποκατάσταση από ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι φυσιοθεραπείες και δεν υπάρχουν κέντρα και αναγκάζονται να ξοδεύουν από την τσέπη τους σε ιδιωτικά. Σε ιδιωτικά που πληρώνονται στο υπερβάλλον, που είναι στην πραγματικότητα τεράστιο σε σχέση με αυτά που διαθέτει το κράτος κονδύλιο. Για ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη στον κόσμο της αναπηρίας και που δεν το είχαν σκεφτεί. Όπως εμείς που καθόμαστε τώρα εδώ και που σήμερα είμαστε έτσι, αυτό το πρέπει να είμαστε ανάπηροι. Μα λες η γλώσσα μου να το λέω.
Άρα, για να έχει προοπτική αυτό και να μπορεί να συνεχίσει, δεν αρκεί να δείχνουμε ένα παιδί, δύο παιδιά που είχε ενδεχομένως καταπληκτική στήριξη από την οικογένεια. Ενδεχομένως κάποιες δυνατότητες χ, ψ, ωμέγα. Για να κυκλοφορεί με το κατάλληλο καροτσάκι, να έχει την κατάλληλη παιδεία, να έχει τελειώσει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να έχει μπει και στο πανεπιστήμιο. Πώς φτάνει το παιδί αυτό μέχρι το πανεπιστήμιο? Και ποια παιδιά φτάνουν μέχρι το πανεπιστήμιο? Όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε επαγγελματικές σχολές, πάνε οι άνθρωποι με αναπηρία σε επαγγελματική σχολή, σε επαγγελματικό ΚΕΚ και βγαίνουν χωρίς δικαιώματα εργασίας. Γιατί να πιστέψω λοιπόν εγώ ότι αυτό όλο το ωραίο πράγμα που αναγγέλλεται και ως πρόθεση μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί σε αυτό που λέμε, σε ένα ποσοστό που να κάνει τούτο το λαό υπερήφανο γιατί έχει σώσει το λαό του? Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι ακούγεται εμβολής και μπορεί να κατηγορηθεί και κάποιος για ρομαντική διάθεση. Φεύγει η πραγματικότητα ακόμα και τώρα με τους σεισμούς. Μας δικαιώνει. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Επομένως, πολύ ωραία τα προγράμματα. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς αφαίρεση του αναπηρικού κινήματος από την έννοια του target group, δηλαδή του στόχου που κοστίζει και αποτιμάται ως κόστος και αφαίρεση του κέρδους, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Και όσοι δουν, θα είναι εξαίρεση. Τόσοι ώστε να δικαιολογεί άθλιο κανόνα. Σας ευχαριστώ.